Κύριε Μπαλωμένε, η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας είναι ένα στοίχημα και ένα ζητούμενο το οποίο το συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ποιες είναι οι κινήσεις που έχει κάνει η ΕΤΑΔ ως προς αυτή την κατεύθυνση στο πλαίσιο και του μετασχηματισμού της, ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και στο τέλος της ημέρας ποιο είναι το δικό σας όραμα για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας? Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να συζητήσουμε για την εταιρεία κινήτων δημοσίου. Η ΕΤΑΔ, όπως γνωρίζετε, διαχειρίζεται την ιδιωτική περιουσία του ελληνικού δημοσίου. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι κάτι διαφορετικό το ιδιωτικό real estate με την διαχείριση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Εκεί υπάρχουν, απαιτούνται μάλλον συνέργειες με φορείς, με υπουργεία, με ΟΤΑ, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά συνέπεια, οι προκλήσεις και οι δυσκολίες είναι αρκετά μεγάλες. Η εταιρεία κινήτου δημοσίου σχεδιάζει ένα πενταετές στρατηγικό πλάνο. Ένα πενταετές στρατηγικό πλάνο το οποίο θα την οδηγήσει στην επόμενη μέρα ώστε να γίνει πιο παραγωγική, ώστε να μπορεί να αντιλαμβάνεται πιο γρήγορα τις συνθήκες της αγοράς και να προσαρμόζεται σε αυτές, να έχει μια υψηλή κοινωνική ανταποδοτικότητα και ταυτόχρονα να προσφέρει στους μετόχους της οικονομική ανταποδοτικότητα. Μεγάλα στοιχήματα για την εταιρεία είναι να μπορέσει να ξεκαθαρίσει το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων της. Εμείς το λέμε αυτό εξυγίανση του χαρτοφυλακίου. Να γίνει μια μικρότερη, ευέλικτη εταιρεία η οποία θα συνεργάζεται με τους διάφορους φορείς της αγοράς, που θα μπορεί να γίνει στο τέλος της ημέρας ο πραγματικός σύμβουλος του ελληνικού δημοσίου όσον αφορά τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας. Και ευρύτερα, αυτός ο μετασχηματισμός τι θα φέρει, αν θέλετε, και στον Έλληνα πολίτη? Αυτή η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, ποιο όφελος θα έχει? Θα έχει ταχύτητα στην διαχείριση και στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Θα έχει τη δυνατότητα μέσω των συνεργειών να γίνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε περιοχές που υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον. Θα έχει ένα μετασχηματισμό, θα δημιουργηθεί ένας μετασχηματισμός στην εξυπηρέτηση του πολίτη, γιατί μην ξεχνάτε ότι η εταιρεία κινήτου δημοσίου συνελάσσεται καθημερινά με τον πολίτη. Δεχόμαστε πάνω από 1.000 αιτήματα κάθε χρόνο. Συνεργαζόμαστε με επιχειρηματίες του κλάδου, του τουριστικού κλάδου, αλλά και με ιδιώτες. Κατά συνέπεια, μειώνοντας τους χρόνους απόκρισης στα διάφορα αιτήματά τους, νομίζω θα επιτύχουμε κάτι εξαιρετικά καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.